Ενώ παράλληλα προσπάθησαν να συμφιλιώσουν τον πλατωνικό τους Αριστοτέλη με την τελευταία έκφραση του αβραμισμού που την έβρισκαν στην νέα αραβική αγιογραφή, το Κοράνι. Το ερευνητικό κέντρο Μόχα διοργάνωσε ομιλία με τίτλο «Αβραάμ και Αριστοτέλης, θεολογική και φιλοσοφική διαλογή Εβραίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων» στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης από την UNESCO Διεθνούς Ημέρας για την Ανεκτικότητα, η οποία φέτος συνέπεσε και με την Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας. Ο Αριστοτέλης είχε τρία πρόσωπα, ή τουλάχιστον ήταν δυνατόν να προσεγγιστεί από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις αφετηρίας. Συγκρίνοντας τον με τον Πλάτωνα, θα μπορούσε ο Αριστοτέλης να θεωρηθεί ένας δύσκολος ελιστικός μαθητής, αλλά και ένας εξαιρετών συνεχιστής. Ο λεγόμενος εξωτερικός Αριστοτέλης είχε γράψει κομψούς εύληπτους διαλόγους στο ύφος του δασκάλου του Πλάτωνα. Ενώ ο λεγόμενος εσωτερικός Αριστοτέλης είχε αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη τεχνικών συγγραμμάτων πάνω σε ένα εντυπωσιακό φάσμα υλικού, αν και ιδιαίτερα δυσερμήνευτο.